Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Πώς σας λένε? Αλεξάνδρα με λένε, εσένα? Άγγελο. Γεια σου, ρε Άγγελο. Γεια σου. Εμένα με λένε Αναστασία. Χαίρομαι, Αναστασία. Εσένα? Αλεξάνδρα. Οχ, το ίδιο όνομα. Τέλεια. Εγώ είμαι ο Αντώνιος. Γεια σου, ρε Αντώνιο. Αντώνιος, όχι Αντώνης, Αντώνιος. Είμαι ο Πάνος. Είμαι ο Φίλιππος. Θα σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Έτοιμοι. Και θα πρέπει να απαντήσετε. Ευχαριστηθείτε. Πάμε. Λοιπόν, για να αρχίσω, ξέρουμε ότι κολυμπάτε και έχετε πάρει μετάλλιο. Ξέρουμε όμως ότι επίσης είχατε και κάποιο πρόβλημα στην κίνηση. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο πώς γίνεται να κολυμπάτε με πρόβλημα στην κίνηση. Να μου δώσετε μια εικόνα. Θέλετε, εγώ και αυτός μου, θες να μου μιλάς στον ελληνικό. Ωραία. Είμαι κολυμπήτρια. Έχεις δίκιο, έχω μία αναπηρία, η οποία είναι σωματική. Δεν μπορώ εύκολα να βαδίσω χωρίς νάρθηκες. Και οι μύες μου κάνουν το stiffness, τα αγγλικά είναι το δίσκαμπτο. Οπότε στην παρατεταμένη κίνηση δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Στην κολύμβηση πώς αντέχω, κάνω με τα χέρια. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά είναι ωραίο. Το κολυμπάω έτσι. Άρα τα πόδια δεν τα κουνάτε μέσα στο νερό? Όχι. Σας δίνει ελευθερία να κολυμπάτε? Ελευθερία, ναι, μου δίνει αρκετή. Εκτός άμα με πιέζει ο προπονητής μου. Τότε δεν ήμουν ελευθερία. Εντάξει, γενικά νιώθω πολύ χαλαρά μέσα στο νερό. Μου αρέσει και νιώθω ανακούφιση. Ναι. Εσείς, από ό,τι είχαμε μάθει, βασικά εσύ, από ό,τι μάθαμε, νίκησες το χάλκινο μετάλλιο στο Τόκιο. Πώς ένιωσες γι' αυτό και ποιον άνθρωπο πήρες τηλέφωνο κατευθείαν μετά από αυτό που έγινε? Την ημέρα που ήμουνα στον αγώνα και πήρα το χάλκινο, επειδή ήταν δύο Κινέζες και είναι οι πιο δύσκολες χώρες, ένιωσα σαν να βγήκα πρώτη. Οπότε μέσα στο νερό, αν είδες, χοροπήδαγα αν μπορούσα. Έκανα κάτι τέτοια, ναι. Οπότε ένιωσα σαν να βγήκα πρώτη, να σου πω την αλήθεια. Το πιο γερανό πρώτο φορά. Πήρα μία κολλητή μου φίλη. Αν πηγαίνατε εκεί πάλι που αρχίζετε τον αγώνα, θα αλλάζατε κάτι για να νικήσετε? Ναι, τις Κινέζες. Τις? Τις Κινέζες. Θα άλλαζα τις ανταγωνίστριες. Εντάξει, τις συναγωνίστριες μου. Θα άλλαζα τις Κινέζες για να βγω πρώτη. Εντάξει, όχι, δεν θα άλλαζα κάτι. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Θεωρώ ότι κάθε τι που μας συμβαίνει είναι για κάποιο λόγο. Οπότε, ωραίο είναι να μην θέλουμε να αλλάξουμε κάτι για να λαμβάνουμε τις εμπειρίες. Αλλά, παιδιά, θα ήθελα να αλλάξω τις Κινέζες. Νιώθετε αγωνία πριν ξεκινήσουν οι αγώνες? Όταν είμαι πολλούς μήνες πριν. Όταν είμαι στην αρένα, δεν νιώθω καθόλου άγχος. Δηλαδή, αν ξέρεις κάτι, και εσύ στα μαθήματα, αν είσαι σίγουρος για κάτι, πας και είσαι okay. Αν δεν ξέρω την τρίφλα μου και απλά κυνηγάω κάποιον, νιώθω άγχος. Άμα έχετε μια χρονομηχανή και πηγαίνατε πίσω στον χρόνο και βλέπατε τον εαυτό σας όταν ήταν 8, τι συμβολή θα του δίνατε? Wow. Λοιπόν, αν είχα μία χρονομηχανή, νομίζω ότι δεν θα άλλαζα τίποτα. Ίσως να μην τα παίρνω όλα σοβαρά. Να είμαι λίγο πιο χαλαρή και να έχω την ικανότητα να δω πιο μπροστά. Ωραία. Ποιο άτομο σας στήριξε πιο πολύ και ουσιαστικά σας όθησε ώστε να μην παρατήσετε τη ζωή και να συνεχίσετε δυναμικά? Wow. Λοιπόν, ήταν οι γονείς μου που με στήριξαν πάρα πολύ. Ήτανε φίλοι μου που δεν με άφησαν να στεναχωρηθώ, δεν με άφησαν να το βάλω κάτω. Και ο προπονητής μου, ο οποίος
κάτι είδε σε μένα και μου λέει πάμε. Δεν μ' άφησε δηλαδή να μείνω στο σπίτι και να μην κάνω τίποτα. Υπάρχει άνθρωπος που σας έχει προσβάλει ποτέ? Ναι, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που θα σε προσβάλλουν, όχι γιατί το θέλουνε. Γιατί ίσως να θέλουν να κρύψουν το τι θέλουν να ρωτήσουν. Και εν τέλει πηγαίνει λίγο περίεργα η ερώτηση. Και σας έχουν προσβάλει για το κοινωνικό σας πρόβλημα? Ναι, εδώ στην Ελλάδα, επειδή δεν ξέρουμε την αναπηρία, πώς να την αντιμετωπίσουμε, υπάρχουν άνθρωποι που θα πούνε «Α, ξέρω εγώ, πολύ άγαρμα. Α, ένα ανάπηρος». Οπότε δεν είναι πολύ όμορφο. Εγώ θα μπορούσα να το πάρω ως προσβολή, αλλά δεν το πήρα, γιατί δεν ένιωσα. Είναι πως θα το πάρουμε οι ίδιοι. Τι αλλαγές θα κάνετε στην Ελλάδα? Χω, το πήγε στα βαριά. Την οτροπία, το πώς μιλάμε στους άλλους, τη συμπεριφορά τους, την πρόσβαση. Και τι άλλο. Θα ήθελα πάρα πολύ να αλλάξει, να βγαίνω έξω και να είναι όλα ίσια, όπως είναι στην Ευρώπη. Εσύ τι θα άλλαζες? Θέλεις σκέψη αυτό. Παιδιά, κάτι που σκέφτομαι εγώ που θα άλλαζα, θα ήταν να μπορώ να ενημερώνω από πολύ μικρή ηλικία παιδιά, όπως εσάς που είσαστε ενημερωμένοι, να μέσα στα σχολεία να υπάρχει ενημέρωση από νήπιο και να υπάρχουν τάξεις που είναι να υπάρχει ένταξη παιδιών με δυσκολίες ή με αναπηρίες, να μπορούν να κάνουν μάθημα μαζί. Δεν θα ήταν ωραίο? Θα σου άρεσε? Yeah. Αυτό θα μου άρεσε. Τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα παιδί, σε έναν ενήλικα που είχε το ίδιο πρόβλημα με εσάς? Δεν ξέρω πώς το παίρνει ο κάθε ενήλικας. Μπορεί εγώ να το έχω πάρει καλύτερα, μπορεί να το έχω πάρει χειρότερα. Άρα δεν θα μπορούσα να δώσω συμβουλή. Σαν φίλοι τους, ξέρω εγώ, θα έλεγα το ότι δεν πειράζει αν σου έτυχε κάτι. Μπορείς να κάνεις, είχες επιλέξει κάτι. Πάντα δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, έτσι δεν είναι? Θα τους έλεγα επιλέξτε το δεύτερο καλύτερο που είχατε στο μυαλό και κάντε το. Και σίγουρα θα φτάσετε στην κορυφή. Αν δεν φτάσουμε και στην κορυφή στο δεύτερο, δεν πειράζει. Υπάρχουν πολλές επιλογές, αυτό θα έλεγα. Εάν ξυπνούσατε αύριο το πρωί και δεν είχατε αυτό που έχετε τώρα με το καροτσάκι, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που θα κάνατε? Θα ήθελα να έχω φτάσει να είμαι την Κομανέτσι, την ξέρεις? Ναι. Να είμαι η Κομανέτσι. Να μπορώ να κάνω τόσα πράγματα όπως η Κομανέτσι. Τι μήνυμα θα θέλατε να δώσετε σε όσους μας παρακολουθούν? Να είστε ο εαυτός σας, όπως είμαστε εμείς τώρα, χωρίς υπερβολές, χωρίς να πειράζουμε τους γύρω μας, να μπορούμε να κάνουμε πράγματα για μας και για τους γύρω και αν μπορούμε να κάνουμε και καλές πράξεις, θα ήταν ωραίο. Να μην είμαστε copy-paste των άλλων, δηλαδή δεν θα ήθελα να είμαι το ίδιο με τους άλλους που θαυμάζω. Θα ήθελα να είμαι ο εαυτός μου και κάθε μέρα να εξελίσσουμε, να γίνουμε καλύτεροι. Μέχρι τώρα, τι σας έχει διδάξει η ζωή? Τίποτα. Ακόμα με διδάσκει η ζωή. Νομίζω ότι δεν είμαι τόσο μαθουσάλας. Έχω πολλά ακόμα να μάθω. Αν ψηλωμέ έμαθε κάποια πράγματα, είναι να σέβομαι τους άλλους, να συναισθάνομαι τον δίπλα μου και έχω ακόμα πολλά να μάθω. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και μας απαντήσετε στις ερωτήσεις. Είστε πολύ δυνατοί και να συνεχίσετε έτσι. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος και σε ένα επίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Thank you.